μάλλον για καριέρα πας. Παρ' όλα αυτά εμείς βάζουμε μπροστά τα ιδανικά μας και όχι την καριέρα αυτή καθεαυτή ή το αφροδισιακό της καρέκλας. Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλά οι γραμμές ενός γηπέδου, δεν είναι απλά οι τακτικές, δεν είναι απλά οι ποδοσφαιριστές που παίζουν στο γήπεδο. Το ποδόσφαιρο για μένα είναι ποιήση. Αντικατοπτρίζει, αν θέλετε, και την ίδια την κοινωνία μας. Αυτά τα λεφτά τα παίρνει ο Δήμος. Τα επανεπένδυσε σε αναπτυξιακά έργα, πίσω στον πολίτη. Έμειναν και ζεσταίνονται και τοκίζονται που δεν τοκίζονται πλέον στην τράπεζα. Ποιος ελέγχει? Ποιος καλείται να διαδραματίσει αυτό το ρόλο? Έχουμε ημικατεχόμενη πατρίδα. Τον υπεριαλισμό να παίζει παιχνίδι στον τόπο μας. Είμαστε μέλος της κοινοπολιτείας. Οι αγγλικές βάσεις είναι παρόν. Μην με σοκάρετε, αλλά η σιγορία δεν έχουμε κατά την άποψή σας. Ισονομία δεν έχουμε. Ισοκρατία δεν έχουμε. Διαφάνεια δεν υπάρχει. Δεν έχουμε δημοκρατία. Καράμπε μου, καλώς όρισες. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τρέχεις. Διαρκώς. Κοιτάξτε, το έχουν ημέρες. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Παρ' όλα αυτά το είχα ως άνθρωπος. Μου λέει και η μητέρα μου συχνά, πυκλά μου έλεγε και μου λέει διαχρονικά η μητέρα μου ότι είναι και ο καθέτη, ο κόλος σου έναν τόπο. Κοιτάξτε, η ενασχόληση με τα κοινά είναι το βάσανο που έχει ο άνθρωπος που διεκδικεί ένα πολιτικό αξίωμα και το χρέος ενώπιον του λαού μας. Αν δεν το αντιλαμβάνεσαι έτσι, τότε μάλλον για καριέρα πας. Παρ' όλα αυτά εμείς βάζουμε μπροστά τα ιδανικά μας και όχι την καριέρα αυτή καθεαυτή ή το αφροδισιακό της καρέκλας. Για να θέσεις υποψηφιότητα, τι χρειάζεσαι πέραν από το παράβολο? Χρειάζονται 100 υπογραφές, 100 υποστηρίζοντες και ένας προτείνων. Δυσκολεύτηκες να βρεις? Καθόλου. Ναι. Είμαστε από τις περιπτώσεις, και δεν το λέω για να εντυπωσιάσω, είμαστε από τις περιπτώσεις που είχαμε πολύ περισσότερους από το διπλάσιο αριθμό που μας ζητήθηκε από. Μπορεί δηλαδή και παραπάνω από 100. Ναι, ήταν γύρω στους 230 που είχαμε. Άρα είναι 100 σταθερό? Όχι. Είναι 100 συν. 100 συν, ναι. Okay. Κοιτάξτε, είναι 100 και συν ένας. Αυτό που προνοεί η νομοθεσία. Ναι. Δηλαδή, ότι αν εγώ πάω με 200, δεν είναι πρόβλημα. Δεν θα το δεχτούν. Το έγγραφο των υπογραφών, το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών έχει χώρο για 100 υπογραφές. Είναι αυστηρό. Το έγγραφο δεν μπορείς να παραβείς τις πρόνοιες της νομοθεσίας. Περνάς από κάποιο είδος ψυχολογικές ή ψυχιατρικές εξετάσεις? Όχι, εκτός και αν υπάρξει ένσταση από τον οποιοδήποτε ανθυποψήφιο σου. Δηλαδή εγώ αν είμαι σχιζοφρενής, ας πούμε, αν δεν υποβάλει κάποιος ένσταση, μπορώ να διεκδικήσω το αξίωμα του Πρόεδρου. Κοιτάξτε, να σας πω. Πρέπει να υπάρξει ένσταση από τον οποιοδήποτε. Από εκεί και πέρα εσύ υπογράφεις το έγγραφο ότι πληρείς τα κριτήρια του υποψηφίου και ουσιαστικά τα κριτήρια που θέτει. Ουσιαστικά είναι λίγο περίεργο όμως ανοιχτό, διότι αν δεν υποβάλει κάποιος ένσταση, οποιοδήποτε μπορεί, είτε έχει σώα στα φρένα του, είτε όχι. Ναι. Okay. Ναι. Να ρωτήσω, από μικρός είχες ροπή προς την πολιτική? Ναι, από μικρός πολιτικοποιημένος, από μικρός. Εντάξει, σίγουρα είμαι γόνος κομματικής οικογένειας, η οποία ήταν οργανωμένη στο ΑΚΕΛ, λοιποί συγγενείς και ούτω καθεξής. Υπήρξαν στελέχη του κόμματος της Κοινοβουλευτικής Αριστεράς και γενικότερα του Λαϊκού Κινήματος της Κύπρου. Παρ' όλα αυτά μπήκε το νερό στα βλάζιν που λαλούμενοι στην Κυπριακή. Θεωρώ όμως ότι αξιοποίησα τα ερεθίσματα στο επίπεδο της αυτομόρφωσης και αυτό διεύρυνε, αν θέλεις, τους ορίζοντες μου σε ό,τι έχει να κάνει με τα πολιτικά δρόμενα και γενικότερα με την κοσμοθεωρία, αν θέλεις, της αριστεράς. Ερωτευμένος, μπορώ να πω, από παιδί μέχρι σήμερα, σε έναν έρωτα ακατάλητο που δεν λέει να κοπάσει. Έλεγαν ότι λόξα είναι εφηβική και θα περάσει, αλλά νομίζω ότι αυτό, η αγάπη για τον άνθρωπο και το ότι γαλουχήθηκα με τα νάματα της αγάπης για τον άνθρωπο όλα αυτά τα χρόνια, με όθησε στο να συμμετέχω και να διεκδικήσω Δεν ελοχεύει ο κίνδυνος όταν ξεκινάς από την οικογένεια να είσαι σε ένα συγκεκριμένο χώρο να χάσεις τις αρετές, τα συν που μπορεί να έχει μια άλλη ιδεολογία. Ναι. Σωστό το ερώτημα. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ όταν είσαι τεκμηριωμένος, δηλαδή στον Βουλγαρία όταν σπούδασα, διδάχτηκα στην πράξη τον κριτικό γραμματισμό. Mm-hmm. Και πώς θα το διασυνδέσω αυτό με το ερώτημά σας. Όταν μαθαίνεις κάτι, μου έλεγαν οι Βούλγαροι, όταν καθόμουν στην Επιτροπή, χαράλαμπε, είσαι ένας πολύ καλός παπαγάλος, τα έμαθες όλα έξω και ένα κατωτά. Εμείς δεν είναι αυτό το πράγμα που θέλουμε. Θέλουμε να τεκμηριώσεις και να αναπτύξεις πάνω σε αυτά που έμαθες. Άρα και σε επίπεδο ιδεολογικό. Θα πρέπει ουσιαστικά να τεκμηριώνεις, να ψάχνεις, να ψάχνεσαι και στο τέλος της ημέρας να καταλήγεις. Εσείς μιλάτε για την πόλωση. Από τη στιγμή που υπάρχει η πόλωση και αυτό το πνεύμα του ανήκω σε μια ιδεολογία χωρίς να ξέρω γιατί ανήκω, γιατί είναι τα γεννοφάσκια μου ή γιατί ξέρετε... είναι η οικογένειά μου. Άλλη, να μπει στην θέση του άλλου. Ναι. Αν όμως τεκμηριώσεις όλα αυτά τα χρόνια μέσω της αυτομόρφωσης και μέσω του ψαξίματος, να το πούμε έτσι πιο απλά, τότε ναι, θεωρείσαι ιδεολόγος, θεωρείσαι άνθρωπος που όλες σου οι ενέργειες και οι πράξεις καθορίζονται με γνώμονα αυτή την κοσμοθεωρία, αυτή την ιδεολογία με την οποία... από την οποία καθοδηγήσει όλα αυτά τα χρόνια. Ποιον πολιτικό ή πολιτικές είχες και έχεις για πρότυπο? Κοιτάξτε, πρότυπα υπάρχουν αρκετά, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό. Από την Κύπρο σίγουρα θα ήθελα να πω για το... Με επηρέασε σίγουρα ο Θεοδόσης Πιερίδης όταν ήρθα σε επαφή με τα έργα του. Ένας μεγάλος άνθρωπος των γραμμάτων και των τεχνών. Το πέρασμα του Κώστα Γρεκού, ιδιαίτερα το έργο του «Η Επανάσταση του Ρεαλέξη», κάτι το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ στη συνέχεια και είμαι της συλλογικής συσκέψης του Γρεκού πάνω σε αυτό το ζήτημα. Δεν θα μπορούσα να μην αναφέρω μεγάλες προσωπικότητες του εξωτερικού, όπως είναι ο Φρεντερίκο Γκαρσία Λόρκα, όπως είναι η Ρόζα Λούξεμπουργκ, όπως είναι ο Φιντέλ Κάστρο, όπως είναι μεγάλες προσωπικότητες που πραγματικά άλλαξαν το ρουν της ιστορίας. Άρα δεν είναι μόνο πολιτικοί που σε επηρέασαν, όχι, αλλά βέβαια, και άνθρωποι. Και από το χώρο των γραμμάτων και των τεχνών, ναι. Εννοείται. Ναι. Τι δεν σου αρέσει και θέλεις να το αλλάξεις, ούτως ώστε να σε σπρώξει να θέσεις υποψηφιότητα? Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα... Είναι πολύ γενική ερώτηση. Είναι πολύ γενική ερώτηση, όμως είναι θέμα κοσμοθεωρίας. Δηλαδή, δεν είναι θέμα στάσης ζωής. Είναι στάση ζωής αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν μπορείς ουσιαστικά να λες ότι τι δεν σου αρέσει και θέλεις να το αλλάξεις. Είναι μια ολόκληρη στάση ζωής. Ολόκληρο τον κόσμο θέλουμε να αλλάξουμε και τη ροή, αν θέλεις, της ζωής μας, η ροή της ζωής μας να γίνει πολύ διαφορετική σε σχέση με αυτή που βιώνουμε. Θα την αποσύρω την ερώτηση, διότι είναι πάρα πολύ γενική, πολύ δύσκολο, μπορεί να θέλουμε 3 επεισόδια για να την απαντήσουμε. Ναι. Πότε πήρες την απόφαση να θέσεις υποψηφιότητα? Η απόφαση πάρθηκε τον Μάη. Παρ' όλα αυτά υπήρχε η αναγκαιότητα της δημιουργίας του αντίθετου πόλου. Έτσι έπρεπε να ακουστούν στο δημόσιο διάλογο αυτές οι διαφορετικές θέσεις, αυτές οι πολιτικές κατευθύνσεις που δεν ακούνται από άλλα κόμματα. Έτσι πάρθηκε η απόφαση να κατέρθουμε στις προεδρικές εκλογές για να ακουστούμε, για να διαβολήσουμε τον δημόσιο διάλογο με αυτές τις θέσεις. Δεν υπάρχουν κόμματα στην αριστερά δηλαδή? Κοιτάξτε, το τι πάει να πει η αριστερά. Έχουμε ξεχυλώσει πολλές φορές τον όρο. Ιδιαίτερα όταν αποτεινόμαστε στην ίδια την εργατική τάξη που αφορά αυτή η κοσμοθεωρία. Παρ' όλα αυτά, εμείς θεωρούμε ότι το κόμμα της κοινοβουλευτικής αριστεράς και το αυτοαποκαλούμενο κόμμα της αριστεράς δεν μας ικανοποιεί. Δεν εκπροσωπεί τα ιδανικά μας και την κοσμοθεωρία μας και αυτό το απέδειξε στην πράξη. Γι' αυτό θεωρώ πως υπάρχει η αναγκαιότητα της δημιουργίας τουλάχιστον ενός μετώπου ως πρώτο στάδιο, ενός κινήματος, όπου όλες αυτές οι τάσεις που μετουσιώνουν την αντίθεση του στο σύστημα να βρουν μια πολιτική στέγη και να αντιταχθούν στις πολιτικές αυτές του νεοφιλελευθερισμού, τις αντιλαϊκές, τις αντιεργατικές. Με τον αθλητισμό ασχολείσαι? Αρκετά μπορώ να πω. Ναι. Ναι. Να σου μεταφέρω. Δεν δηλώνω ειδικός, όμως ασχολήθηκα αρκετά. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι και η ερώτηση. Ο σκηνοθέτης, ο Πιέρ Πάολο Παζολίνη, έλεγε για το ποδόσφαιρο. Είναι η τελευταία ιερή παράσταση της εποχής μας, ενώ οι άλλες ιερές παραστάσεις, ακόμα και οι μαζικές, παρακμάζουν. Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο που μας έχει απομείνει. Το ποδόσφαιρο είναι το θέαμα που έχει αντικαταστήσει το θέατρο. Συμφωνείτε? Απόλυτα. Απόλυτα. Το ποδόσφαιρο έχει εκείνα τα χαρακτηριστικά, τα αντικομφορμιστικά, της αμφισβήτησης που έχει και το θέατρο. Δηλαδή, ο πολιτισμός, το θέατρο μπορεί να δημιουργήσει και να διαμορφώσει συνειδήσεις. Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλά οι γραμμές ενός γηπέδου, δεν είναι απλά οι τακτικές, δεν είναι απλά οι ποδοσφαιριστές που παίζουν στο γήπεδο. Το ποδόσφαιρο για μένα είναι ποίηση. Δηλαδή, αυτή η τέχνη, αυτή η επανάσταση, αν θέλεις, μέσω του ποδοσφαίρου, διότι ακόμα αν δούμε και τα οργανωμένα σύνολα στις κερκίδες, όπου προέρχονται από κοινωνικές τάξεις. Για παράδειγμα, είχαμε 38 παραδείγματα, όπως η Μπιλμπάο, στο λιμάνι του Μπιλμπάο, η Manchester United όταν ξεκίνησε από την Newton Heath, η Ομόνια όταν ξεκίνησε τότε, με αυτή την ιδεολογική διαφορά που είχαν με το σωματείο του ΑΠΟΕΛ και ούτω καθεξής. Θεωρώ πως αντικατοπτρίζει, επειδή το ποδόσφαιρο είναι κομμάτι της κοινωνίας, αντικατοπτρίζει, αν θέλετε, και την ίδια την κοινωνία μας. Το πώς εκφράζονται οι οπαδοί, το ποιους εκπροσωπούν, ποιες ομάδες εκπροσωπούνται, από ποιους εκπροσωπούνται, από ποιες κοινωνικές τάξεις εκπροσωπούνται και ούτω καθεξής. Έχει εκείνα τα στοιχεία όμως το ποδόσφαιρο, αν το αναλύσουμε, που τα επαναστατικά που αμφισβητούν, αν θέλετε, το κατεστημένο, αμφισβητούν το σαθρό κατεστημένο, αμφισβητούν τα τετριμμένα. Και στις εξέδρες υπάρχει ένας ταξικός διαχωρισμός? Θεωρώ πως ναι, υπάρχει ταξικός διαχωρισμός, γιατί πολύ τρανταχτό παράδειγμα είναι η Μεγάλη Βρετανία. Για παράδειγμα, στο Μάντσεστερ υπήρχε η ομάδα της αστικής τάξης και η ομάδα της εργατικής τάξης. Αλλού το πάω. Ναι. Ακόμη στη United, μιας και το φέρατε το παράδειγμα, στο πέταλο είναι πιο φτηνά τα εισιτήρια. Από αυτό την εννοία, ναι. Υπάρχουν τα επίσημα θεωρία, τα πιο ακριβά. Βεβαίως. Υπάρχει η μεσαία τάξη που είναι ανατολική, κεντρική, που είναι λίγο. Οι φωνακλάδες, οι αντιδραστικοί είναι συνήθως στο πέταλο. Με αυτήν την έννοια μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Βεβαίως, υπάρχει ταξική διαχωρισμό, ο ταξικός διαχωρισμός ακόμα και σε επίπεδο φιλάθλων, στις κερκίδες και ούτω καθεξής. Και αυτό πρέπει ουσιαστικά να το διευκρινίσουμε, να το θέσουμε ενώπιον του Κυπριακού λαού και γενικότερα των λαών της Οικουμένης, για να το δει με κριτική αντίληψη, διότι πραγματικά ο διαχωρισμός μπαίνει και στην ιδιοσυγκρασία μας. Δηλαδή, όταν το πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό σύστημα θέλει να διαμορφώσει πολλών ταχυτήτων ανθρώπους, εργαζομένους, το ίδιο προσπαθεί πρώτα και κύρια να το περάσει στην ιδιοσυγκρασία μας. Άρα, μέσω του ποδοσφαίρου, επειδή το ποδόσφαιρο πουλά, το εμπορευματοποιεί. Και μέσω του ποδοσφαίρου προσπαθεί να διαμορφώσει και συνειδήσεις. Αυτό το κάνει και μέσω της κερκίδας. Ακόμα και την πώληση των εισιτηρίων. Και το πώς γίνεται, η πώληση των εισιτηρίων. Ναι. Με αφορμή τον θάνατο μαύρων από αστυνομικούς στις ΗΠΑ, τους προηγούμενους μήνες, πολλοί επαγγελματίες αθλητές από διάφορα αθλήματα βγήκαν μπροστά ζητώντας κοινωνική δικαιοσύνη. Πράγμα σπάνιο στην Αμερική, συνήθως οι αθλητές δεν μιλάνε. Στην Κύπρο δεν ακούς αθλητή να μιλήσει για κοινωνικές ανισότητες ή άλλα σοβαρά θέματα, τέλος πάντων. Για ποιο λόγο πιστεύετε? Ενώ στο εξωτερικό μιλάνε προπονητές, ποδοσφαιριστές, μπασκετπολίστες, του μπέιζμπολ. Αυτοί οι αθλητές μπορεί να βγουν μπροστά και να μιλήσουν για ανισότητες, όπως ήταν περίπτωση και είχαμε και τα διάφορα κινήματα στην Αμερική. Ναι, θα έπρεπε ο τόπος μας, εφόσον αποτελεί ένα πολυπολιτισμικό πλαίσιο, και το ίδιο το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας προνοεί την αναγνώριση, αν μπορώ να το πω έτσι, πολλών κοινοτήτων και αποτελεί αυτό από μόνο του, αυτή η σύνθεση αποτελεί ένα πολυπολιτισμικό πλαίσιο, θα πρέπει για μας να ήταν στην προμετωπίδα, αν θέλετε, των επιδιώξεων μας ως λαός και στα πλαίσια της διαπαιδαγώγησης του λαού μας. Άρα θα έπρεπε να ήταν στοιχείο της ιδιοσυγκρασίας μας. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε πολλές εξάρσεις ρατσισμού στον τόπο μας και αντιμετώπισης ακόμα και αθλητών. Έτσι, mm-hmm. για το χρώμα τους, τη θρησκεία τους, την καταγωγή τους και ούτω καθεξής. Παρ' όλα αυτά εμείς που αποτελούμε ως λαός ένα πολυπολιτισμικό πλαίσιο, δεν έπρεπε να μας διέπουν όλες αυτές οι ατελήψεις. Μήπως τους εγκλωβίζουν οι ομοσπονδίες μένοντας σε ένα αυστηρό πλαίσιο, και δεν αναφέρομαι στις δικές μας ομοσπονδίες, αναφέρομαι παγκόσμια, σε ένα αυστηρό πλαίσιο, διότι δεν θέλουν να ξεφύγουν, να μείνει εκτός πολιτικής. Το βλέπουμε και από την FIFA, το βλέπουμε και από την UEFA, προσπαθεί να το αποβάλει. Τι μπορεί να φοβάται μια ομοσπονδία οποιοδήποτε αθλήματος, να μην παρεξηγηθώ μόνο για το ποδόσφαιρο, και δεν επιτρέπει στους αθλητές να μιλήσουν για θέματα τα οποία μπορεί να τους αφορούν, είτε σε θέματα πολέμου, είτε κοινωνικών ανισοτήτων, ταξικών διαφορών κλπ. Κοιτάξτε, το ζήτημα, το ότι βλέπουμε στο ποδόσφαιρο και σε διασυλλογικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο εθνικών ομάδων, να υπάρχουν αθλητές οι οποίοι, για παράδειγμα, είχαν πάρει την υπηκότητα, είναι από άλλη χώρα, είχαν πάρει την υπηκότητα και αγωνίζονται σε μια εθνική ομάδα που δεν ήταν ευθύς εξ αρχής η χώρα τους, για παράδειγμα, είναι ένα στοιχείο θετικό, στο οποίο λέμε ότι το ποδόσφαιρο ενώνει και δεν διχάζει, αν θέλει, τους λαούς της οικουμένης. Ναι, παιδί μου, αλλά βγαίνει ο Μοχάμετ Άλι και λέει, ναι, εγώ δεν θα πάω να πολεμήσω σε μια χώρα η οποία δεν μου έχει κάνει τίποτα. Ναι. Θα μπορούσε, αν έλεγε ο Μέσι, για παράδειγμα, που έχει τόση μεγάλη επιρροή, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ναι, να μιλήσουν για ένα θέμα που αφορά την παγκόσμια κοινότητα. Λέω για ένα παράδειγμα, κλιματική αλλαγή. Ναι. Θα μπορούσε να επηρεάσει πάρα πολύ κόσμο. Πράγμα το οποίο δεν το πράττει, διότι το έχει κάνει ο Έρικ Καντονά. Ναι, το έχει κάνει ο Έρικ Καντονά, που είναι, είναι γόνος πολιτικών προσφύγων. Έτσι. Ο οποίος κατηγόρησε τη διοργάνωση του παγκοσμίου κυπέλου στο Κατάρ και είπε ότι εγώ απέχω, δεν θα παρακολουθήσω και ούτω καθεξής. Παρ' όλα αυτά διακυβεύονται τεράστια συμφέροντα. Εγώ θεωρώ πως χρειάζεται τόλμη και δύναμη, αλλά και ιδεολογική, αν θέλετε, να είναι και πιο δυνατή φωνή ενός αθλητή που επηρεάζει εάν για παράδειγμα ο Μέσι δήλωνε ότι δεν θα συμμετείχε στο Κατάρ 100 εργατικών ατυχημάτων, εγώ θα το πω εργατικών δολοφονιών του συστήματος, έτσι, τότε ναι, θα ήταν μια αποχή συμβολισμών. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά δεν το έπραξε όμως. Ο Έρικ Καντονά το δήλωσε, ναι, ευθαρσός. Ο Γιόχαν Κρόιφ, όταν έφυγε από τον Άγιαξ για να πάει στην Παρσελόνα, είχε δεχτεί μια ερώτηση γιατί δεν πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτης, της οποίας η πρόταση ήταν οικονομικά συμφέρουσα σε σχέση με την Παρσελόνα. Ναι. Και ο ίδιος απάντησε ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να παίξω σε μια ομάδα που έχει άμεση σχέση με τον δικτάτορα Φράγκο. Πολύ καλά. Ενώ είτε έχει δίκαιο, είτε έχει άδικο, είτε συμφωνείς, είτε διαφωνείς μαζί του, βγαίνει και μιλά πολιτικά. Πράγμα το οποίο δεν το βλέπουμε ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Κύπρο. Ποδόσφαιρο, συγγνώμη που διακόπτω, το ποδόσφαιρο δεν είναι ξένο από την κοινωνία. Είναι κομμάτι της κοινωνίας. Mm. Άρα υπάρχει, όπως είπα και προηγουμένως, το αντικαθρέφτισμα στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί το ποδόσφαιρο να είναι κάτι διαφορετικό μεταδρόμενα σε ένα πολιτικό κοινωνικό-οικονομικό σύστημα, είναι αλληλένδετα. Mm. Ο Πολ Σκόλς έλαβε λευκή επιταγή από τον πρόεδρο της Ρεάλ και του την έστρεψε πίσω. Και του είπε ότι πρέπει να αγοράσεις τη Manchester United για να μπορέσω να παίξω εκεί. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι ο Πολ Σκόλς, λέω, είχε την ιδεολογική κατάρτιση ή τα ιδανικά των παρότριν, τα ιδανικά του τον παρότριναν να μην υπογράψει στη Ρεάλ. Αλλά υπάρχουν και κάποιες ενέργειες κατά καιρούς αθλητών που αποδεικνύουν ότι ναι, το ποδόσφαιρο ξεπερνά αυτές τις 4 γραμμές, 5 γραμμές του γηπέδου, το γρασίδι και ούτω καθεξής. Είστε υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων? Όχι. Είμαι αντίθετος των ιδιωτικοποιήσεων και έτσι αλλιώς ένας πυλώνας των πολιτικών κατευθύνσεων που προτείνουμε ενώπιον του κυπριακού λαού είναι οι επανακρατικοποιήσεις, βάζουμε φρένο με τις πολιτικές αυτές κατευθύνσεις της ιδιωτικοποίησης και πιστεύουμε στο περισσότερο κοινωνικό κράτος. Δεν βοηθάει ο ιδιωτικός τομέας περισσότερο από το κρατικό να λειτουργήσει ένας φορέας, ξέρω εγώ, ένας οργανισμός? Μα ο ίδιος ο καπιταλισμός είχε εισάξει τις κενσιονιστικές παρεμβολές στο σύστημα για να συγκρατήσει την ασυδοσία του μεγάλου κεφαλαίου ή την ασυδοσία της αγοράς. Άρα εκεί που έβλεπε ότι ξέφευγε το πράγμα ο καπιταλισμός και οδηγεί τον σε αδιέξοδα, για να βάλει λάδι στο καντήλι του, ίσαξαν αυτές τις πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας, το περισσότερο κοινωνικό κράτος και το καθεξής. Και κάτι ακόμα. Μπορούμε να βάζουμε και εμβόλυμες πολιτικές παρεμβολές στη συζήτησή μας. Ο καπιταλισμός, για να δείξει την ανωτερότητά του στο σοσιαλισμό, εφάρμοσε αυτές τις πολιτικές του κοινωνικού κράτους στις σκανδιναβικές χώρες. Όταν ανατράπηκε ο σοσιαλισμός και με την ανυπαρξία του σοσιαλισμού, τι συνέβηκε στις σκανδιναβικές χώρες? Συνέβη και το ίδιο που συμβαίνει και στις υπόλοιπες χώρες του καπιταλισμού. Πλήρης νεοφιλελευθερισμός και φιλελευθεροποίηση, αν θέλεις, των πάντων. Αυτό που λέτε τώρα είναι απόρρια και των διαφόρων φαντ, ακόμη και κρατών που αγοράζουν τις μετοχές ποδοσφαιρικών ομάδων. Βεβαίως είναι απόρρια. Στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Βεβαίως. Δηλαδή βλέπουμε να γίνεται μια προσπάθεια τώρα από το Κατάρ να αγοράσει τις μετοχές της Λίβερπουλ. Βεβαίως είναι απόρρια. Το ίδιο και τα εργατικά εγκλήματα, εφόσον μιλάμε για το Κατάρ, κατά τη διάρκεια της οικοδόμησης των γηπέδων στο ίδιο το Κατάρ. Ράμπε, η πανδημία μας έσπρωξε προς την ατομικότητα ή βοήθησε στην γρηγορότερη μετάβαση στα θέματα τεχνολογίας? Θεωρώ πως ναι, αυτό που επιδίωξε το πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό σύστημα και επιδιώκει διαχρονικά να μας κρατήσει σε μια εσωστρέφεια, το έκανε πράξη μέσω της πανδημίας. Του ήρθε γάντι δηλαδή. Επιταχύνει τις διαδικασίες μέσω της πανδημίας για την ταυτοποίηση γενικότερα, και πάω και στην καρτοπαδού, αλλά και στην ατομικότητα, όπως το είπετε. Δηλαδή, εγώ να είμαι καλά, το τομάρι μου πάνω απ' όλα έχει σημασία, και πού να τρέχω ή να πιστεύω ή να μιλώ για κοινωνική δικαιοσύνη, για συλλογικότητα και συλλογικούς αγώνες. Και σκεφτείτε το. Τι εννοώ. Είναι δηλαδή ένας τρόπος έντεχνος, βεβαίως, για να απομονωθεί ο πολίτης από τον συνάδελφό του, από τον φίλο του, από τον γείτονα. Βεβαίως. Και πολύ απλά ο καπιταλισμός, θέλοντας ουσιαστικά να συρρυκνώσει το κοινωνικό κράτος, έκοψε τα κονδύλια από τον κουρβανά του κράτους για την υγεία. Άρα δεν ήταν έτοιμοι τα δημόσια νοσηλευτήρια να περιθάλψουν όλους αυτούς που είχαν νοσήσει. Εννοείται υπάρχει σκοπιμότητα να μειωθούν οι δαπάνες στην δημόσια υγεία. Σαφέστατα υπάρχει σκοπιμότητα. Σε όλες τις χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάξτε, το ζήτημα των δικτών του Μάστριχτ είναι ξεκάθαρο. Αν αυξήσεις το κοινωνικό κράτος, αν διευρύνεις, συγγνώμη, το κοινωνικό κράτος και αυξήσεις το εργατικό κόστος, δηλαδή δώσεις άτα, δώσεις αυξήσεις των μισθών, να τα λέμε έτσι πιο απλά και ούτω καθεξής, χαλάς τους δείχτες του Μάστριχτ. Και ουσιαστικά κλονίζεται, αν θέλετε, η μακροοικονομική ισορροπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, ποιες είναι οι πολιτικές που θα μειώσουν το περισσότερο κοινωνικό κράτος, ποιες είναι οι πολιτικές που θα μειώσουν, θα συρρυκνώσουν το εργατικό κόστος? Οι πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού που έχουμε πει προηγουμένως. Άρα, ουσιαστικά, ξέρετε, μείνετε σπίτι σας. Έχετε κοινωνική ευθύνη να μην μεταδώσετε τον ιό, άρα πρέπει να είσαστε στο σπίτι, να προστατευτείτε από τη μια ή από την άλλη, να μην μεταδώσετε τον ιό, αλλά τα δημόσια νοσηλευτήρια, πέρα από αυτού, τα δημόσια νοσηλευτήρια δεν έχουν και τη δυνατότητα να σας περιθάλψουν. Και γιατί? Γιατί οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές των κυβερνώντων, μέσω των νεοφιλελεύθερων πολιτικών των κυβερνώντων, μείωσαν τα κονδύλια για την υγεία. Είναι νεοφιλελεύθερη η κυβέρνηση μας. Δεν μπορείς να... Ο νεοφιλελευθερισμός είναι ρεύμα. Είναι πολιτικές αναδιάρθρωσης του καπιταλιστικού συστήματος. Είναι πάνω σε αυτό το πλαίσιο. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, ναι. Άρα να υποθέσουμε ότι δεν θα περάσει ο θεσμός της ΑΤΑ. Εγώ θεωρώ αυτό που είπε σήμερα ο Μάτσας ότι είναι εκ του πονηρού που το είπε για εργατική ειρήνη. Κοιτάξτε, εδώ ο καπιταλισμός δεν τζέπαθε, το πούμε στα κυπριακά, να περικόψει τους μισθούς, να περικόψει τις κοινωνικές παροχές και ούτω καθεξής, και θα έρθει αυτή τη στιγμή μέσα στις οξύσεις και τις αντιθέσεις του να δώσει πίσω κοινωνικές παροχές και διεύρυνση εργατικών κατακτήσεων. Νομίζω πως όλα αυτά είναι εκ του πονηρού που συζητιούνται. Από εκεί και πέρα εγώ θεωρώ πως ναι, η εργατική ειρήνη είναι εκ του πονηρού, γιατί για μας δύο δρόμοι υπάρχουν. Ή με το κεφάλαιο ή με τους εργαζόμενους. Τρίτος δρόμος δεν υπάρχει. Δεν μπορεί ο καπιταλισμός να γίνει ανθρώπινος. Δεν είναι αυτό που λέμε σοσιαλισμός. Αυτό λέμε, αλλά πρέπει να χρησιμοποιούμε και σωστά τους όρους. Ο σοσιαλισμός. Όταν εγώ πελάτησα στο πανεπιστήμιο την κοινωνική εξέλιξη, ο κύκλος της κοινωνικής εξέλιξης ούτε έκλεισε ούτε σταμάτησε στον καπιταλισμό. Η κυκλική πορεία της κοινωνίας θα τραβήξει μπροστά και θα προχωρήσει με επαναστατικές διαδικασίες και θα ανατραπεί όπως ανατράπηκε η φεουδαρχία και εγκαταστάθηκε το καπιταλιστικό σύστημα, με τον ίδιο τρόπο θα εγκατασταθεί και το επόμενο πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό σύστημα που θα ακολουθήσει του καπιταλισμού, που δεν είναι άλλο από τον σοσιαλισμό. Αν η ανατροπή αυτή έγινε στη Γαλλική Επανάσταση ή στην Αμερικανική? Στην Ελληνική Επανάσταση ήταν αστικοδημοκρατική επανάσταση, πολύ σωστά το θέτεις, όπου ανέτρεψε τη φεουδαρχία. Ναι. Ήταν μια από τους κύκλους των... σχεδόν 300 χρόνια, κάτι λιγότερο. Βεβαίως. Αλλά πόσα χρόνια θα περιμένει δηλαδή. Μα δεν μπορώ να σας πω, είναι συγκεκριμένη συνταγή αυτό το πράγμα. Άρα δεν μπορεί να περιμένουμε άλλα 300 ας πούμε για την κοινωνική αλλαγή. Δεν μπορεί να το πει με βεβαιότητα από τη στιγμή που ο καπιταλισμός βρίσκεται στην όξυνση των αντιθέσεων του και στην καπιταλιστική ολοκλήρωση, έτσι όπως τον είπαν οι μεγάλοι διανοητές και φιλόσοφοι αναλυτές του επιστημονικού σοσιαλισμού και κομμουνισμού. Θεωρώ πως ναι, μπορεί και η ώρα να πλησιάζει, αλλά δεν σημαίνει ότι θα γίνει αύριο, μεθαύριο ή χτες. Πρέπει να είναι έτοιμοι οι λαοί της οικουμένης, πρέπει ουσιαστικά η εργατική τάξη να συνειδητοποιήσει τη θέση της. Το οποίο σήμερα, έτσι όπως τα λέτε, εγώ το βλέπω απίθανο να υπάρξει αυτή η σύμπνοια για να έρθει οποιαδήποτε αλλαγή. Από τη στιγμή που υπάρχει η πάλη των τάξεων, όλα είναι πιθανά. Άρα μέσω της πάλης των τάξεων μπορούν όλα να ανατραπούν και να αλλάξουν. Τίποτα δεν είναι πιθανό. Εγώ το θεωρώ νομοτέλεια. Εγώ θεωρώ νομοτελειακό το πέρασμα από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό, για να πάμε και ένα βήμα παραπέρα, για να βοηθήσουμε και στη συζήτηση, για να μην αφήνουμε σκιές. Ναι, εμείς ήρθαμε για να προτάξουμε τον άλλο δρόμο ανάπτυξης και όχι τον υφιστάμενο δρόμο ανάπτυξης που οδηγεί σε αδιέξοδα. Και αυτό αντανακλάται και στον αθλητισμό, έτσι. Το είπαμε πάνω πολλές. Είναι μικρογραφία, ναι, ο αθλητισμός. Αλλά σε αυτή την εκλογική διαδικασία, ναι, παρακολουθώντας χρόνια, παρότι δεν είμαι πολιτικός συντάκτης, αλλά παρακολουθώ τα κοινά, σοβαρό ρόλο, ίσως είναι η πρώτη φορά, πέραν του εθνικού μας θέματος και της οικονομίας, που ως συνήθως παίζουν σημαντικό ρόλο στις δηλώσεις, στα διάφορα debate κλπ. Συνεντεύξεις, παίζει και διαφθορά. Υπάρχει διαφθορά στην Κύπρο. Βεβαίως υπάρχει. Γιατί τι είναι διαφθορά, όταν λέμε διαφθορά, πώς ο καθένας έχει διαφορετικό εικόνα. Και εικόνα, η αντίληψη για το τι πάει είναι η διαφθορά. Εμείς λέμε ότι η διαφθορά, να μιλήσουμε από τη δική μας οπτική γωνία, η διαφθορά για μας είναι σύμφυτο του καπιταλιστικού συστήματος. Δεν μπορεί να μην υπάρξει. Δεν διαφορά σε σοσιαλιστικό σύστημα ή σε κομμουνιστικό. Ναι, διαφθορά. Ναι. Κοιτάξτε, για μας η αυτοπραγμάτωση του ανθρώπου, για να πάψουν όλα αυτά τα κακώς έχοντα, να το πούμε έτσι, να υπάρχουν, είναι στην τελική αυτοπραγμάτωση του ανθρώπου και στην τελειοποίηση της κοινωνίας. Επαναλαμβάνω, πιστεύουμε στην νομοτελειακή. Να εξηγήσω. είναι αυτές οι μεταβατικές περιόδου για να, την περίοδη που είπε και ο Μάρξ, για να προετοιμάσουν ουσιαστικά την ανθρώπινη συνείδηση. Αυτές οι μεταβατικές περιόδοι προετοιμάζουν και οριμάζουν και την ίδια την κοινωνία. Όπως είπα και δημόσια, ένα μήλο για να γίνει κόκκινο πρέπει να περάσει από την ανώριμη του μορφή, την πράσινη, για να γίνει όριμο και να είναι έτοιμο να πέσει από το δέντρο, να το πάρουμε και να το καταναλώσουμε για να το δεχτεί ο οργανισμός μας και να... είναι ωφέλιμο, τέλος πάντων. Και να είναι ωφέλιμο. Έτσι, να πάρουμε όλα αυτά τα ευεργετήματα που μας δίνει απλόχερα η φύση. Άρα για να περάσει σε αυτό το στάδιο θα πρέπει η κοινωνία να περάσει μέσα από την ανώριμη της μορφή. Θα κληρονομήσει ο σοσιαλισμός κακώς έχοντα από τον καπιταλισμό. Έτσι, άρα εκεί θα παίξει το ρόλο το κράτος των εργαζομένων που θα πάρει την εξουσία μέχρι να εξαλειφθούν τα κοινωνικά υποδιαστρώματα τα οποία υπάρχουν από τον καπιταλισμό και τα κληρονομεί ο σοσιαλισμός. Ο κομμουνισμός είναι μια κοινωνία που δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει κόμμα, δεν υπάρχει χρήμα και συναλλαγές, διότι πλέον όλα θα είναι στην ανταλλαγή υπηρεσιών και προϊόντων. Διότι απλόχερα και οι πλουτοπαραγωγικές πηγές του πλανήτη, αλλά και ο πλούτος του πλανήτη, αρκεί και παραρκεί για όλους μας. Προχθές ο Αβέρωφ Νεοφύτου, μιλώντας με τον Γιάννον και τον Κώστα, είπε σε κάποια στιγμή ότι ο κομμουνισμός έφερε ισότητα στη φτωχοποίηση του λαού. Αν το είπε αυτόν ο κύριος Αβέρωφ Νεοφύτου, συγγνώμη που το λέω, δεν ξέρω αν το μεταφέρετε σωστά. Δεν θεωρώ, διότι θεωρώ ότι έχει σίγουρα έναν πολιτικό αλφαβητισμό ο κύριος Αβέρωφ. Το είπε προπαγανδιστικά, αν το είπε έτσι, διότι εμείς οι πολιτικοί επιστήμονες, πέραν από το ότι δεν θα απαντήσω ως πολιτικός, θα απαντήσω ως πολιτικός επιστήμονας. Ο κομμουνισμός πού οικοδομήθηκε? Εκτός από την πρωτόγονη κοινοχτημοσύνη και κάποια έτσι ψήγματα, αν θέλετε, μεσαιωνικής κοινοχτημοσύνης, και μπορώ να επιχειρηματολογήσω επί τούτου, πού οικοδομήθηκε ο κομμουνισμός? Αφού στο σοσιαλισμό είπαμε υπάρχει κράτος, χρήμα κλπ. Η διαφορά του με τον κομμουνισμό ποια είναι? Του σοσιαλισμού. Ότι στον κομμουνισμό δεν υπάρχει, απονεκρώνεται, λέει ο Μάρξ, το κράτος. Ο είναι να λειτουργεί με τον κομμουνισμό για να περιμένει μετά την επανάσταση. Ο κομμουνισμός λέει τώρα επανάσταση. Όχι. Ο κομμουνισμός ως κοινωνικό σύστημα. Αλλά το κίνημα. Πρόσεξε, πανικό. Ναι, διότι κατηγορούν τους σοσιαλιστές ότι είναι ρεφορμιστές. Να τα λέμε σωστά. Ή τους σοσιαλδημοκράτες. Να τα λέμε σωστά τα πράγματα. Τους όρους να τους χρησιμοποιούμε σωστούς. Δεν είναι μάθημα προς τον οποιοδήποτε. Απλά εμείς ως πολιτικοί επιστήμονες οφείλουμε να βάζουμε σωστά τους όρους ενώπιον και της δημοσιογραφικής κοινότητας, αλλά και του κυπριακού λαού, για να μπορεί να βοηθήσει κιόλας στην εξέλιξη της ανθρωπότητας. Αν μου επιτρέπεις, μόνο ένα λεπτό να εξηγήσω κάποια πράγματα. Είναι μεταβατικά στάδια. Έτσι. Ο επιστημονικός σοσιαλισμός, κομμουνισμός, έτσι όπως έχει επινοηθεί από τους μεγάλους διανοητές, επιστήμονες και φιλόσοφους αυτής της κοσμοθεωρίας, είναι αυτός που θα φέρει ουσιαστικά αυτή την αλλαγή σε σχέση με τα υπόλοιπα εκμεταλλευτικά πολιτικο-κοινωνικο-οικονομικά συστήματα, π.χ. της φεουδαρχίας, του καπιταλισμού και ούτω καθεξής. Ο καπιταλισμός, για να οριμάσει η κοινωνία όταν βρίσκεται στον καπιταλισμό, δεν μπορεί να πάει κατευθείαν στον κομμουνισμό. Πρέπει να περάσει μέσα από ένα μεταβατικό στάδιο. Αυτά τα λεγόμενα μεταβατικά στάδια, να απαυλυνθούν τα κοινωνικά υποδιαστρώματα, οι κοινωνικές αντιθέσεις και ούτω καθεξής. Εσύ μιλάς για το κίνημα, το οποίο θα γεννηθεί μέσα στον καπιταλισμό, με απότερο σκοπό να ανατρέψει τον καπιταλισμό. Ο κομμουνισμός είναι κοινωνικό σύστημα, δεν είναι κίνημα. Η επανάσταση θα γίνει για να φέρει τον σοσιαλισμό και κατ' επέκταση η κοινωνία, το σύστημα του σοσιαλισμού, να οριμάσει και να επέλθει ο κομμουνισμός. Έτσι, για να βάζουμε τα πράγματα στο σωστή τους βάση. Ας αναφήσει ο καπιταλισμός η αστική τάξη, διότι όπου υπάρχουν συμφέροντα υπάρχει σύγκρουση. Εννοείται υπάρχει σύγκρουση και δεν θα επιτρέψει να γίνει αυτό το πράγμα. Ποια είναι η δουλειά των λαών της οικουμένης όμως? Υπάρχει σιγουριά στην Κύπρο, ενώ υπάρχει δυνατότητα ίσου χρόνου λόγου σε όλους τους πολίτες? Όχι. Είναι βασικός πυλώνας της δημοκρατίας. Χτες είχαμε κάνει τη δημοσιογραφική διάσκεψη για να εξηγήσουμε στον κυπριακό λαό γιατί δεν συμμετείχαμε στη διακαναλική. Ένας βασικός πυλώνας της δημοκρατίας δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί, ναι. Ισονομία υπάρχει, είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στους νόμους? Όχι, βέβαια. Εσύ βλέπεις ισότητα στη ζωή σου? Ναι, αλλά εγώ σας ρωτάω. Αντιστρέφω το ερώτημα. Θεωρώ πως δεν υπάρχει ισότητα σε κανένα τομέα. Άρα δεν υπάρχει σιγουρία κατά την άποψή σας, ούτε ισονομία. Ισοκρατία υπάρχει? Πέφτει το βάρος ίσως στους πολίτες της αποφάσης της πολιτείας? Ούτε στις αποφάσεις, της πολιτείας, αλλά ούτε και το πόσο ανταμείβεται ο εργαζόμενος που παράγει τα πάντα, ενώ έπρεπε αυτός να έχει τη μερίδα του μέλλοντος και την έχουν κάποιοι άλλοι. Δηλαδή η κοινωνική τάξη που κατέχει τη βιομηχανία, τις πρώτες ύλες και το κεφάλαιο στα χέρια της. Μέχρι τώρα μου απαντήσατε 3 όχι. Ναι. Υπάρχει διαφάνεια των δημοσίων λειτουργιών, των δημοσίων οικονομικών ή λειτουργιών, ή και διαφάνεια στη διαβούλευση λήψης αποφάσεων? Δεν υπάρχει διαφάνεια. Ούτε γι' αυτό. Όχι, βέβαια. Γιατί είπαμε προηγουμένως ότι μέσα από τις οξύνσεις του το σύστημα δημιουργεί αυτά τα απότοκα. Παρόλα αυτά εμείς προτείναμε, για να λέμε και προτάσεις κιόλας, να μην είμαστε απλά αφοριστικοί, που δεν είναι αφορισμός η αμφισβήτηση των δομών του καπιταλιστικού συστήματος. Εμείς προτείναμε τις ανεξάρτητες επιτροπές ελέγχου σε όλα τα επίπεδα. Να προέλθουν μέσα από τις επιτροπές προτάσεις, λίστα προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, μέσα από τις επιτροπές της Βουλής, για να δημιουργηθούν οι ανεξάρτητες επιτροπές και θέλω να δώσω ένα παράδειγμα, που θα ελέγχουν ουσιαστικά όλα αυτά που προαναφέρατε. Ναι. Άλλο ένα ερώτημα. Ναι. Δεν υπάρχουν ανεξάρτητες επιτροπές, ανεξάρτητοι θεσμοί στην Κύπρο? Ανεξάρτητοι θεσμοί ελέγχου, όπως τους αντιλαμβανόμαστε εμείς, δεν υπάρχουν. Υπάρχει ο γενικός ελεγχτής. Έτσι. Ή κάποιες επιτροπές που θα διοριστούν από τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, για παράδειγμα, για να, όπως ήταν το ζήτημα με το Μαρί. Mm-hmm. Και ούτω καθεξής. Εγώ λέω να γίνει θεσμός. Και όλοι οι φορείς να συμμετέχουν στο διορισμό αυτών των ανεξάρτητων επιτροπών που θα ελέγχουν πίσω όλες αυτές τις διαδικασίες, αν γίνεται χρηστή διοίκηση. Mm. Και τι θέλω να πω. Για παράδειγμα, σε ένα δήμο η ΑΕΚ δίνει κάποια εκατομμύρια γιατί πέρασε τους πυλώνες, ναι, της από την περιφέρεια του Δήμου. Αυτά τα λεφτά τα παίρνει ο Δήμος. Τα επανεπένδυσε σε αναπτυξιακά έργα πίσω στον πολίτη? Έμεινα στην τράπεζα? Έμειναν και ζεσταίνονται και τοκίζονται που δεν τοκίζονται πλέον στην τράπεζα? Έχουν χαθεί αλλού αυτά τα λεφτά? Ποιος ελέγχει? Εγώ ξέρω περίπτωση που έδωσε, για παράδειγμα, 2 με 3 εκατομμύρια σε Δήμο γιατί πέρασε η ΑΕΚ τους πυλώνες της από τα όρια του Δήμου. Άρα ποιος καλείται να διαδραματίσει αυτό τον ρόλο? Μην με σοκάρετε, αλλά η σιγουριά δεν έχουμε κατά την άποψή σας. Ισονομία δεν έχουμε. Ισοκρατία δεν έχουμε. Διαφάνεια δεν υπάρχει. Δεν έχουμε δημοκρατία. Η αστική δημοκρατία για μένα, εμείς οι πολιτικοί επιστήμονες. Τι σύστημα έχουμε στην Κύπρο? Να το εξηγήσω. Εμείς οι πολιτικοί επιστήμονες διαχωρίζουμε τη δημοκρατία σε δύο πράγματα. Ναι. Στη λαϊκή δημοκρατία και στην αστική δημοκρατία. Ζούμε στην αστική δημοκρατία του καπιταλισμού. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να λέμε τους όρους καθαρά. Μου βάζετε ένα περιτύλιγμα. Είναι η αστική δημοκρατία. Η αστική δημοκρατία. Γιατί το λέω? Η αστική δημοκρατία, η οποία δεν έχει ισονομία, δεν έχει σιγορία, δεν έχει ισοκρατία, δεν έχει διαφάνεια, υπάρχει διαφθορά. Και ζούμε σε αυτόν τον κράτο και το λέμε, ονομάζουμε αστική δημοκρατία. Αστική δημοκρατία, γιατί το λέμε όμως αστική δημοκρατία, το εξηγήσουμε. Είναι η δικτατορία των ολιγαρχών του κεφαλαίου. Και ποιοι παίρνουν αποφάσεις προς όφελος των συμφερόντων αυτής της ολιγαρχίας? Οι πολιτικοί εκπροσώποι αυτής της κοινωνικής τάξης που λέγεται, άρχουσα τάξη, κεφάλαιο. Η σημερινή αστική τάξη, η μπουρζουαζία πιο παγιά όπως την ονομάζαν. Ναι. Έτσι. Άρα με τη λαϊκή δημοκρατία ποιος είναι στην εξουσία και ποιος έχει τα μέσα παραγωγής? Και είναι η διαφορά της αστικής δημοκρατίας με την δικτατορία? Εγώ θεωρώ πως δεν έχει διαφορά. Πως δεν έχει διαφορά. Γιατί σας είχα προειδοποιήσει, μην με σοκάρετε. Όχι, δεν θα σας σοκάρω. Να σοκαριστείτε κριτικά. Αυτό θέλω. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ θεωρώ ότι η πλειοψηφία στη λαϊκή δημοκρατία, που είναι η πλειοψηφία και λεγόταν περίτεχνα δικτατορία του προλεταριάτου, δεν είναι δικτατορία, γιατί είναι η δικτατορία των πολλών. Άρα πώς μπορεί να είναι δικτατορία? Είναι αυτό που, θέλει η πλειοψηφία. Ναι. Στην αστική δημοκρατία όμως, αυτό που γίνεται είναι να εκπροσωπούνται τα συμφέροντα μιας μικρής ομάδας, μιας ολιγαρχίας των κεφαλαιοκρατών, τόσο σε ντόπιο όσο και σε διεθνές επίπεδο. Είναι τόσοι πολλοί υποψήφοι, 14 ναι. Γιατί ένας άνθρωπος να επιλέξει τη δική σας υποψηφιότητα? Πολύ ωραία. Διότι υπάρχει αναγκαιότητα του αντίθετου πόλου. Με τις υφιστάμενες καταστάσεις, ακόμα και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως είναι για παράδειγμα το κόμμα της Κοινοβουλευτικής Αριστεράς, λοιπόν, δεν θεωρούμε πως δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία κατ' επέκταση αυτού του αντίθετου πόλου με τις πολιτικές, για παράδειγμα, αυτού του κόμματος. Γιατί θέλουμε να συγκρατήσουμε την ασυδοσία της αγοράς, έτσι, προς όφελος των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Γιατί δεν θέλουμε να εγκαταλείψουμε, όπως είπα και πριν, τις σημερινές γενναίες, θέτοντας το μακροπρόθεσμο όραμα που είναι η ανατροπή αυτού του συστήματος. Άρα δίνουμε αγώνες εντός του συστήματος αυτού, εντός των αστικών θεσμών. Γι' αυτό πρέπει να ανεβάσουμε τον αντίθετο πόλο που θα έρθει να αντισταθεί στην ασυδοσία της ελεύθερης αγοράς. Γι' αυτό πρέπει να μας ψηφίσει ο κόσμος, γι' αυτό πρέπει να μας στηρίξει ο κόσμος, γιατί είναι μια φωνή που δεν ακούγεται στο δημόσιο διάλογο. Ναι. Στην δεύτερη Κυριακή... Αυτό το ρόλο δεν το διαδραματίζει η αντιπολίτευση, η λεγόμενη αντιπολίτευση. Αλλά θα πρέπει να δημιουργηθεί αυτός ο πόλος. Okay. Γι' αυτό και το ΑΚΕΛ θεωρούμε πως είναι ένα ανάχωμα στο να εξελιχθεί ή να αναπτυχθεί το συνδικαλιστικό κίνημα και οι δυνάμεις του ριζοσπαστισμού να δώσουν κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες. Ναι. Με ποιον από όλους τους υπόλοιπους 13 υποψηφίους θα μπορούσατε να συνεργαστείτε εφόσον αναδειχθεί πρόεδρος της Δημοκρατίας? Κοιτάξτε, για το δεύτερο γύρο, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποιο υποψήφιο, θα πρέπει να υπάρξουν συγκλήσεις στις θέσεις μας. Αυτή τη στιγμή, σε κανέναν από τους τρεις κύριους, όπως το θέτουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διεκδικητές της Προεδρίας της Δημοκρατίας, έχουμε συγκλήσεις στις θέσεις μας. Πόσο μάλλον και με τον ίδιο τον Ανδρέα τον Μαυρογιάννη. Αν σας καλέσουν, θα τους απορρίψετε? Όχι, θα τους ακούσουμε. Ναι. Με όλους μιλάμε. Θα τους ακούσουμε, όμως πραγματικά εμείς ήρθαμε για να προκρίνουμε τον αντίθετο πόλο. Αν τώρα, πανικό μου, έρθουμε και πούμε μία εβδομάδα μετά τις 5 του Φεβρουαρίου, ξέρετε, πάμε με Νίκο Χριστοδουλίδη, πάμε με Αβέρωφ Νεοφύτου, πάμε με Ανδρέα Μαυρογιάννη, τότε γιατί θέτουμε ενώπιον του κυπριακού λαού τον άλλο δρόμο ανάπτυξης στον αντίθετο πόλο? Εφόσον ακόμα και ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, που στηρίζεται από το κόμμα της υποτιθέμενης, συγγνώμη, Κοινοβουλευτικής Αριστεράς, προκρίνει... Δεν είναι αριστερά το ΑΚΕ. Να το εξηγήσω. Προκρίνει τις πολιτικές της περισσότερης ευρωπαϊκής ενοποίησης, της περισσότερης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, που δεν θέλει την επαναφορά της ΆΤΑ, για παράδειγμα, στην αρχική της μορφή και την άνοδο, αν θέλετε, του εργατικού κόστους, γιατί θα χαλάσουν τους δείχτες του Μάστριχτ, αυτό που είπαμε προηγουμένως. Άμα αυτός ο άνθρωπος δεν είχε κόκκινες γραμμές από το ΑΚΕΛ για αυτό το ζήτημα, για ζητήματα ιδεολογίας και αρχών από το ΑΚΕΛ, τότε πώς μπορεί να είναι αριστερό αυτό το κόμμα? Εγώ λέω το εξής. Η επιλογή του ΑΚΕΛ, λέει πάντα και στα συνέδρια του και γενικότερα στο δημόσιο διάλογο, γίνεται με βάση τις κόκκινες γραμμές που θέτει ενώπιον των υποψηφίων αυτό για να είναι υποψήφιοι για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει σε βάθος χρόνου, όταν αν κερδίσει ο Μαυρογιάννης, για παράδειγμα, τις εκλογές, η βάση να τον πιέσει για να αλλάξει κάποια πράγματα προς όφελος. Πολύ σωστή διαπίστωση, αλλά εγώ θεωρώ... Αυτό ισχύει για όλους, βέβαια. Αυτό ισχύει για όλους. Εγώ να θέσω το παράδειγμα του κυρίου Χριστοδουλίδη, ο οποίος άλλα είπε σχετικά με, με το ζήτημα της πρώτης κατοικίας και την αναβολή και την αναστολή των εκποίησεων, και άλλα είπαν τα κόμματα που τον στηρίζουν στη Βουλή. Όταν ο κ. Μαυρογιάννης με το καλημέρα λέει ότι ξέρετε, εγώ θα κατέβαινα στις εκλογές, θα έπρεπε να με στηρίξει ένα από τα μεγάλα κόμματα και να το ρωτάει ο δημοσιογράφος και να του λέει δηλαδή, ας θα σε στηρίζει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, πάλι θα κατεβαίνατε. Και είπε, μιλάτε για σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Προφανώς με την απάντηση του, δεν θα με στήριζε. Με την απάντηση του, αν με στήριζε όμως, τότε θα κατέβαινα. Δεν τον είχε να απορρίψει. Έτσι κι αλλιώς προέρχεται από το χώρο της δεξιάς ο κύριος Μαυρογιάννης. Δεν θα μιλήσω για τον πατέρα του, που είπε πολύ καλά ο ίδιος. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος μεγαλώνοντας, οριμάζοντας. Δηλαδή, όταν δεν είσαι των άκρων, ενώ των άκρων στο μυαλό. Ναι. Έτσι. Προέρχεσαι, μεγαλώνεις σε μια οικογένεια με διαφορετικές επιρροές, αλλά διαβάζοντας, μαθαίνοντας, σπουδάζοντας, συζητώντας, μπαίνοντας στην κοινωνία. Μα το άλλαξε ο άνθρωπος η ώρα, ξανακούσαμε το. Έτσι. Το άλλαξε ο άνθρωπος η ώρα, άλλαξε όταν... Δεν αλλάζουμε όλοι μας. Ναι, να εξηγήσω τι εννοώ. Άλλαξε ο άνθρωπος η ώρα. Άλλαξε όταν άκουσε ότι θα ήταν υποψήφιος. Παρ' όλα αυτά, ενώ είχε διαχωρίσει, όπως είπε, τη θέση του σχετικά με τη διαχείριση των κυβερνώντων, εφόσον ήταν εκείνος ο διαπραγματευτής, και είναι πολιτικός διορισμός, επιμένω. Έτσι, άρα φέρει ευθύνη. Για το Κυπριακό παραιτήθηκε λίγους μήνες πριν τη συνταξιοδότηση του. Ή λίγους μήνες πριν την εκπνοή της προεδρίας του Νίκου Αναστασιάδη. Γιατί έχουν παρέλθει από το 2017 πόσα χρόνια. 6 χρόνια. Λιγότερο τώρα. Εγώ λέω 5 χρόνια. 5 χρόνια. Μετά το κράσμα Μοντανάη είχε την παραμικρή ευθυξία, θα παραιτηθούν από τότε. Άρα πανικό. Μα καταλογίζει ευθύνες στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Συζήτησε όμως για δύο ΑΟΣ. Έκανε έκθεση του κ. Αναστασιάδη. Δεν θα συζητούσατε εσείς, αν ήσασταν στη θέση του? Τότε γιατί παραιτήθηκε 2 μήνες πριν την εκπνοή, 1 χρόνο πριν, 5 μήνες πριν την εκπνοή? Διότι εξαντλείς όλα τα περιθώρια, φαντάζομαι. Αφού 5 χρόνια δεν υπήρχαν διαπραγματεύσεις. Ποια περιθώρια? Προσπαθεί να ανοίξει διάβλο επικοινωνία. Είπε ότι ήταν γελιότητες στο ζήτημα ότι συζητήθηκε το ζήτημα των 2 κρατών. Καταλαβαίνω καλά, είστε αντίθετος, είστε πιο κοντά στον Αβέρωφ και τον Χριστοδουλίδη. Θεωρείτε πως εγώ με τις πολιτικές και τις θέσεις που δεν μεταφέρετε. Όχι. Και τους τρεις τους έχω βάλει προηγουμένως στο ίδιο καλάθι. Αυτό είπα. Αφού και εγώ λέω ότι ο Μαυρογιάννης θα συνεχίσει τις αντιλαϊκές και τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές με αυτό που είπε, με την περισσότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ευρωπαϊκή ενοποίηση και τους δείχτες του Μάστριχτ, όπως πράττουν όλα αυτά τα χρόνια και θα πράξουν οι κλωνοποιημένοι του Νίκου Αναστασιάδη. Άρα ποια η διαφορά? Θέλω να πω ότι... Άρα θεωρείτε δηλαδή ότι δεν θα αλλάξει κάτι? Όχι βέβαια. Με Χριστοδουλίδη και Αβέρωφ. Ναι. Και ισχυρίζεστε ότι πιθανό να το κάνει αυτό και ο Μαυρογιάννης. Πότε παγοποιήθηκε η ΙΑΤΑ? Επί καιρός ο Τυρούλας Χαρλάμπους. Τη σημερινή γενική. Αλλά είχαμε τα προβλήματα, είχαμε τα τόσα οικονομικά θέματα. Ωραία. Άρα, μπροστά στην απειλή του χρηματοπιστωτικού από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρία Σωτηρούλα Χαραλάμπου και κύριε Δημήτρη Χριστόφια, για να ανακεφαλαιώσουμε τις τράπεζες και ούτω καθεξής, θα πρέπει να μου περάσετε αυτά τα δύο αντιλαϊκά μέτρα, όπως είναι η ΆΤΑ και το 12% πέναλτι. Έτσι, δεν είναι αυτό που. Δεν είναι μπροστά σε αυτή την απειλή. Ήταν η εποχή όμως τέτοια, δύσκολη περίοδος. Δύσκολη, ωραία. Δεν ενδιαφέρεται σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως να χαλάσει τους δείχτες του Μάστριχτ και ο ίδιος ο Μαυρογιάννης επιμένει επί τούτου. Άρα θα πράξει τα ίδια και χειρότερα. Διότι άμα είναι η ίδια κυβέρνηση της αριστεράς που επικαλείται τον Μάρξ, έτσι, δεν παραιτήθηκε μπροστά σε αυτό το δίλημμα των αντιεργατικών μέτρων ή το να σωθούν οι τράπεζες, τότε τι να το κάνω, κύριε? Ωραία. Ναι. Ένα σοβαρό θέμα είναι η οικονομία. Όπως το συζητάμε. Λέμε για το φυσικό αέριο. Ναι. Περιμένουμε ότι θα βοηθήσει τον Κύπριο πολίτη. Πολλές χώρες όμως της Αφρικής, ναι, έχουν πλούσια κοιτάσματα. Βεβαίως. Σε πηγές ενέργειας ο λαός παραμένει φτωχός. Μα, ναι. Γιατί στην Κύπρο πιστεύουμε ότι αυτό θα αλλάξει? Γιατί απαντώ με το εξής. Ούκον Τζάβες και Μοράλες κράτησαν τουλάχιστον Δεν είπα ότι ζουν πλουσιοπάροχα οι λαοί τους, και ούτε σοσιαλισμός είναι, στον καπιταλισμό ζουν, αλλά κράτησαν σε ένα υποφερτό επίπεδο τους λαούς τους. Αν δεν εθνικοποιούσαν τις πρώτες ύλες των χωρών τους, εκείνες οι δύο χώρες, πού θα βρίσκονταν? Εγώ ερωτώ, πού θα βρίσκονταν οι λαοί αυτών των δύο χωρών? Πόσο μάλλον σε μια ανεπτυγμένη χώρα όπως θέλουμε να λεγόμαστε, και εδώ στην Κύπρο, αν αυτό το φυσικό αέριο κρατικοποιηθεί η εκμετάλλευσή του. Και τα έσοδα που θα έχει το κράτος να τα επαναπενδύει πίσω σε κοινωνικές παροχές και σε αναπτυξιακά έργα. Σκεφτείτε πού θα πάει η Κύπρος. Αυτό δεν θα γίνει. Εσείς θεωρείτε από το 2013 που μας είπαν ότι θα δούμε φυσικό αέριο είναι 23. Το είπε ο Αβέρωφ στον Τραν. Δεν το είδαμε, λέει, 10 χρόνια δεν είδαμε. Και εσείς θεωρείτε, λέει, ότι οι πολυεθνικές που κάνουν την εξόριξη του φυσικού πλούτου να μας το αφήκουν έτσι απλά? Το ζήτημα είναι το πώς αξιοποιούμε το φυσικό μας αέριο. Σίγουρα δεν έχουμε την τεχνογνωσία. Δίνουμε ένα μέρος ή αγοράζουμε υπηρεσίες από αυτές τις εταιρείες, αλλά δεν δίνουμε το φυσικό πλούτο του λαού μας με τη δική μου γη και το νερό, τη δικιά μου ζωή διαφεντεύεις, πολυεθνική εταιρεία. Και νομίζω αυτό που λέω είναι πολύ ξεκάθαρο. Άρα, ναι μεν, θα έρθουμε για παράδειγμα να κάνουμε τερματικό. Μα για να κάνεις τερματικό θες και τεχνογνωσία. Θα έρθουν κινέζικες εταιρείες να κάνουν τον τερματικό στην Κύπρο. Θα αγοράσουμε την υπηρεσία. Δεν σημαίνει όμως, επειδή θα μας κάνουν την υποδομή, τους δίνουμε το φυσικό πλούτο μας. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αν δεν δέχονται άλλος πώς, δηλαδή σε πιέζουν τόσο, αν θέλεις αλλιώς άστο εκεί. Με την ίδια λογική, με τη λογική τη δική σας είναι, εφόσον δεν θέλεις ή αν θέλεις, ωραία, προχωρούμε, αλλά εγώ το βγάζω, εγώ το αξιοποιώ, εγώ το εμπορεύομαι. Και μιλώ για την πολυεθνική. Άρα πάλι δεν θα το έχω. Άρα γι' αυτό λέμε ότι ο καπιταλισμός οδηγείται και οδηγεί την ανθρωπότητα σε αδιέξοδα. Δεν είναι αντίφαση όμως να συζητάμε για όπως είναι το κεφαλαιόδες ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, να φτιάξουμε πράσινη ανάπτυξη, παράλληλα να συζητάμε και εξόρυξη του φυσικού αερίου? Δεν συμβάλλει στην επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής αυτή η διαδικασία? Ναι, κοιτάξτε, ο καπιταλισμός περίτεχνα έχει βάλει στην πράσινη ανάπτυξη το φυσικό αέριο για να εκπροσωπηθούν και τα συμφέροντα του. Από εκεί και πέρα μέχρι να είμαστε έτοιμοι όμως και σε δομές και ούτω καθεξής, για να αξιοποιήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια. Αν δηλαδή έχουμε ενώπιό μας αυτό τον φυσικό πλούτο και δεν τον αξιοποιήσουμε, θα λειτουργήσει εις βάρος του λαού μας και της ζωής μας. Εγώ δεν διαφωνώ σε ούτε ένα κόμμα και σε ούτε μια τελεία με αυτά που λέτε. Όμως, μέχρι να είμαστε έτοιμοι, δεν θα μπορέσουμε να οδηγήσουμε τον λαό μας σε ανάπτυξη αν δεν αξιοποιήσουμε αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον υπό τις περιστάσεις ενώπιον μας. Και να πω το εξής. Επί διακυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφια έχουν διαχωριστεί οι υπηρεσίες της ΑΕΚ. Και γιατί έγινε αυτό? Και πάλι μπροστά στην απειλή των αντιλαϊκών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι οι εταιρείες που παράγουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και περνά αυτή η ενέργεια που παράγεται μέσω της ΑΕΚ, πουλάνε στην ΑΕΚ σε κόστη μαζούτου. Ναι. Άρα αγοράζει η ΑΕΚ και μετακυλίζεται πάνω στον καταναλωτή την ενέργεια ακριβά. Όταν θα τεθεί ζήτημα ιδιωτικοποιήσεων, διότι επιβοήθησε την κατάσταση η διακυβέρνηση Χριστόφια να ιδιωτικοποιηθεί το κερδοφόρο κομμάτι της ΑΕΚ και να μείνει η δικτύωση, έτσι, που έχει κόστη στο κράτος. Και γιατί γίνεται αυτό? Δεν συμφέρει στην πολυεθνική εταιρεία να έρθει να κάνει δικτύωση σε ολόκληρη την Κύπρο για να παρέχεται η ενέργεια στα νοικοκυριά. Θα το αναλάβει το κράτος με απότερο σκοπό να πατήσει, λέει ο Αβέρωφ, το κράτος και να οδηγηθούμε ολοταχώς προς την πλήρη ιδιωτικοποίηση. Άρα με το διαχωρισμό των υπηρεσιών της ΑΕΚ, δεν ξέρω αν είμαι κατανοητός, κάναμε πλάτες εκ νέου στο κεφάλαιο να ιδιωτικοποιήσει το κερδοφόρο τμήμα της ΑΕΚ. Ωραία. Είναι εύκολο να τα συζητάμε, είμαστε έξω από το χώρο. Δηλαδή, όταν έρχεται τελείως, η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε πιέζει, ότι μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να γίνει Α, Β, Γ, Δ. Πώς μπορούμε να απεγκλωβιστούμε? Όταν έρχεται η Τουρκία που έχουμε το εθνικό μας θέμα και σου λέει, εάν εξορίξεις φυσικό αέριο, εγώ επεμβαίνω. Πώς μπορείς λοιπόν να βάλεις έναν άκουμα να νιώσεις αυτή την ασφάλεια και να πεις, εγώ προχωράω? Μήπως επειδή είμαστε έξω από το χώρο, είναι εύκολο να τα λέμε? Έξω από το χώρο δεν είμαστε, γιατί ζούμε στο πετσί μας την πτωχοποίηση του λαού μας και την ίδια μας, τη δική μας την προσωπική φτωχοποίηση. Καλά, έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και σου επιβάλλει συγκεκριμένες πολιτικές. Όπως το είπαμε πολύ καλά προηγουμένως. Κοιτάξτε, εμείς υπάρχουμε για να προκρίνουμε αυτόν τον άλλο δρόμο ανάπτυξης και να προκρίνουμε. Δεν είπαμε ότι στο άμεσο μέλλον. Δέχτηκα πολλές φορές αυτό το ερώτημα. Ναι. Δεν είπαμε ότι εμείς στο άμεσο μέλλον θα απεμπλακούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχάς δεν έχουμε νόμισμα. Ξεπληρώνουμε μνημόνια. Έτσι, που μας δημιούργησε το ζήτημα με την τρύπα των τραπεζών. Πάλι ιδιωτικές πρωτοβουλίες, ιδιωτικές αποφάσεις και πληρώνει ο Κυπριακός λαός. Έτσι. Έχουμε ημικατεχόμενη πατρίδα. Τον ιμπεριαλισμό να παίζει παιχνίδι στον τόπο μας. Είμαστε μέλος της κοινοπολιτείας. Οι αγγλικές βάσεις είναι παρόν. Τα αεροπλάνα του ΝΑΤΟ και του ιμπεριαλισμού περνάνε από τον εναέριο χώρο της πατρίδας μας για να πάνε στη Μέση Ανατολή να αιματοκυλήσουν τους λαούς της οικουμένης. Δεν έχουμε πρωτογενή τομέα. Είναι 2% μόλις του ΑΕΠ η αγροτική παραγωγή. Κάναμε κυρώσεις στη Ρωσία μαζί με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν αγόρασε το σταφύλι των σταφυλοπαραγωγών στα κρασοχώρια, για παράδειγμα της Λεμεσού, για να κάνει το μούστο που έκανε και να δώσει και τα υπολείμματα να τα βάλει στο κτηνοτροφικό τομέα. Έτσι. Και μέσω αυτού του πλαισίου που περιγράφω, να μιλάμε και για την απεμπλοκή μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε κατά διάνοια. Ναι. Απλά να πω το εξής. Δεν ξέρω αν εκάλυψα το ερώτημά σας, να πω το εξής όμως. Ότι ο Χαράλαμπος Βατηγιώτης και ο Κώστας Κελέας, οι ηγέτες του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου, το 26, όχι του ΑΚΕΛ, του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου το 26, μίλησαν για ένωση σοσιαλιστικών βαλκανικών δημοκρατιών περιλαμβανομένου και της Κύπρου μέσα. Άρα αυτή η απεμπλοκή από τους καπιταλιστικούς θεσμούς και ο άλλος δρόμος ανάπτυξης προφανώς θα έρθει όταν και οι υπόλοιποι λαοί της οικουμένης θα οδηγηθούν σε αυτόν τον άλλο δρόμο ανάπτυξης, διότι από μόνο σου με έναν απλό εμπάρκο. Ναι. Χωρίς να έχεις όλα. Εγώ ζω σε αυτόν τον τόπο, θα ζήσω 50-100 χρόνια, μέσος προσδόκιμος όριος ζωής, ναι. 80-90 μέχρι εκεί. Ναι. Αναφέρεστε σε κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να τα δούμε σε 100, σε 200, σε 300 χρόνια. Ναι. Δεν είναι πιο εύκολο για έναν άνθρωπο ποιος να πει, κοίταξα δεις, εμένα μου έχουν μείνει 20, 30, 40, 50 χρόνια, θα ζήσω σε αυτόν τον τόπο, δεν με ενδιαφέρει, να περνάω καλά. Ναι. Γιατί να ακολουθήσω αυτόν τον δρόμο που λέτε εσείς? Διότι ο οποίος θέλει πάρα πολύ χρόνο. Απάντησα προηγουμένως. Έχουμε χωρίσει τις πολιτικές μας κατευθύνσεις στο βραχυπρόθεσμο και στο μακροπρόθεσμο. Δεν εγκαταλείπουμε, το είπα 3 φορές προηγουμένως, δεν εγκαταλείπουμε τις σημερινές γενναίες για αυτό που θα ζήσουν οι επόμενες γενναίες του μέλλοντος νομοτελειακά. Αυτό το λέω συχνά πυκνά. Όμως τι εννοώ με αυτό? Η επαναφορά της άντας στην αρχική της μορφή. Έτσι. Και η άνοδος το αντιστάθμισμα του μισθού μας με βάση, για παράδειγμα, την ακρίβεια. Μιλώ για τα άμεσα. Τα άμεσα ζητήματα που μας απασχολούν είναι ένα μέτρο για να αυλυνθούν τα ζητήματα που αφορούν τους αγρότες, τις αγρότησες, τους συνταξιούχους, τα κοινωνικά υποδιαστρώματα των αυτοαπασχολουμένων της πόλης, της υπαίθρου, τη μικρομεσαία επιχείρηση, τη μεσαία τάξη που λέμε, τα παιδιά που έρχονται, τις γενναίες που έρχονται κλπ. Και να πω το εξής. Αυτό που ταλανίζει τις σημερινές γενναίες, τα παιδιά μας κλπ. Τι είναι? Το στεγαστικό. Η Σοβιετική Ένωση μέσα σε χρόνο ρεκόρ, και να πούμε και κάτι από τον αθλητισμό, μετά το 1980 τους πολύ πετυχεμένους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας, όλες οι εγκαταστάσεις που φτιάχτηκαν για τις ανάγκες του Ολυμπιακών Αγώνων, πού δόθησαν? Δόθησαν σε νεαρά ζευγάρια, εντελώς δωρεάν και για λόγους εκπαίδευσης και μόρφωσης. Άρα, και τι έγινε? Και το έρχομαι να το συγκρίνω με αυτό που έγινε στην Αθήνα. Γέμισαν, λένε, χόρτα, ερημώθηκαν, κρέμονται τα παράθυρα, τσαπούμε και λίγο στην Κυπριακή. Ποια είναι η ειδοποιώς διάφορα μεταξύ του σοσιαλισμού και του καπιταλισμού? Δεν έχει λύσει τα αυτονόητα τόσους αιώνες, όπως είπες προηγουμένως, ύπαρξής του. Άρα ποια είναι, λέει και ο Φιντέλ Κάστρο, ποια είναι η επιτυχία του καπιταλισμού, εφόσον μας μιλάτε για την αποτυχία του σοσιαλισμού. Μα ο σοσιαλισμός, οι δείκτες του 80 σε επίπεδο οικονομίας ξεπερνάνε και σε ποιοτικό επίπεδο των λαών που πάρτιζαν τη Σοβιετική Ένωση, ξεπερνάνε τους δείκτες των σημερινών οικονομιών των καπιταλιστικών, των σύγχρονων καπιταλιστικών αυτό χωρών. Αυτό είναι γραμμένο κάπου, μπορώ να το πω. Δεν μπορείτε να ανατρέξετε στα στατιστικά. Okay. Ναι, ναι. Χαμπέ μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ελπίζω να. Όχι, μια χαρά. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία, να σου πω την αλήθεια. Επόμενη παρουσία σου, πού θα σε βρούμε? Εννοείται δημόσια. Ναι. Αύριο στη Σταυριανή, στο ΡΙΚ. ΡΙΚ. Και ναι. Δημόσιες συγκεντρώσεις δεν. Έχουμε κάνει, ναι, έχουμε κάνει κατά καιρούς και συνεχίζουμε. Θα ακολουθήσουν. Το κάνετε μόνο εσείς ή το κάνουν και συνάδελφοί σας, ενώ πέραν των βασικών. Είπα πως υπάρχουν, είπα δημόσια και προηγουμένως, ναι, σήμερα στον ΑΛΦΑ, ότι υπάρχουν οι τάσεις που θέλουν και ενδιαφέρονται να προκρίνουν αυτό τον άλλο δρόμο ανάπτυξης. Δεν είναι γιατί σηκώθηκε ο Χαραλάμπος Αριστοτέλης ένα πρωί και θέλησε να γίνει πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπάρχει η αναγκαιότητα αυτής της του αντίθετου πόλου. Αλλά ναι, πολλές φορές σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν τον Χαράλαμπο, μπορεί να σε ξέρουν, θα σε ψηφίσω, σου το λένε, αλλά πας στην κάλπη και απογοητεύεσαι. Δεν είναι ποσοτικός ο αγώνας μας σε αυτή την περίπτωση. Είναι ιδεολογικός κυρίως και ποιοτικός. Άρα πρέπει να ακουστεί αυτή η φωνή. Δηλαδή δεν θα μας απογοητεύσει ένα κακό αποτέλεσμα. Αν μπορώ να βοηθήσω σε αυτό που με ρωτάτε. Όχι. Θεωρώ πως με αυτή την προβολή που είχαμε θέσαμε ενώπιον του κυπριακού λαού πράγματα, να το πούμε έτσι πιο απλά, τα οποία δεν μπορούν να ακουστούν από κανένα άλλο. Αυτό από μόνο του αποτελεί μια επιτυχία. Το να ξυπνήσουμε τις αντιστάσεις και τα αντισώματα, την κριτική σκέψη του κυπριακού λαού, θεωρώ πως αποτελεί από μόνο του μια τεράστια επιτυχία. Γι' αυτό είπα ότι η διεκδίκηση, και το ολοκληρώνω, η διεκδίκηση των αξιωμάτων αυτού του συστήματος, αυτό το σύστημα της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν είναι αυτός σκοπός ένεκα του ότι εμείς ή κάποιοι θέλησαν λόγω του αφροδισιακού της εξουσίας να πάρουν την καρέκλα, αλλά το χρέος ενώπιον του λαού μας. Γιατί και εμείς όρημα τέκνα της ανάγκης, όρημα τέκνα της οργής είμαστε, όπως το λέει ο Κώστας Βάρναλης. Γι' αυτόν θέτουμε και τους εαυτούς μας ενώπιον του κυπριακού λαού, αλλά και τις ιδέες μας. Καλή σου μέρα. Ευχαριστώ επίσης.